Σας χαιρετούμε, κύριε Γιαναρά, από το Rhode Island των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ βάθους καρδίας για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Χριστούγεννα το θέμα μας σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με το ερώτημα για τους Έλληνες, οι οποίοι έδωσαν τη γλώσσα των Ευαγγελίων και της χριστιανικής οντολογίας. Γιατί ήταν μορία για τους Έλληνες η ενανθρώπιση του Θεού? Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που έχει την απάντηση μέσα της. Γιατί είναι μια αντίφαση, μια νοηματική αντίφαση. Δεν μπορεί να έχει οντότητα, επομένως να είναι περιγραπτή και καθορισμένη, μια πραγματικότητα η οποία καλύπτει, πληρεί τα πάντα, γεμίζει τα πάντα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλλά είναι νομίζω... Κοιτάξτε. Όταν μιλάμε για τον Θεό, μιλάμε ή με το λεξιλόγιο που έχουμε κατασκευάσει οι άνθρωποι για ένα νόημα που αντιπροσωπεύει την αιτία των πάντων, την πρόνοια για τα πάντα κλπ. Αλλά αυτή η γνώση ότι ο Θεός είναι αυτά όλα, δεν μας προσφέρουν την αποκάλυψη, δηλαδή τη δυνατότητα να σχετιστούμε με αυτό το πρόσωπο, με αυτή την οντότητα, ας πούμε έτσι. Αμέσως συμπεριλαμβάνεται αυτή η γνώση μέσα στο πλαίσιο που έχουν όλες οι γνώσεις μας που τις κατορθώνουμε με τη διάνοια. Ναι, και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα και ο προβληματισμός μου εκεί έγκυται, στο ότι μέσα από τη συνήθεια ακούμε τα διάφορα κηρύγματα, ότι μιλάμε συνεχώς για την ενσάρκωση, την ενανθρώπιση, και αν το αδύναμο βρέφος στη Φάτνα της Βιθλέμ δεν είναι μια παραμυθένια γραφικότητα, τι θα πει Θεός και τι θα πει άνθρωπος? Μπράβο. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά και πάρα πολύ απλό τελικά, να κάνουμε μια ταξινόμηση κατά κάποιο τρόπο που την απαιτεί η δική μας νοητική ικανότητα. Δεν σημαίνει ότι αυτή η ταξινόμηση συνιστά και την πραγματικότητα. Η σημαντική της γλώσσας είναι πάντοτε σχετική, δεν είναι απόλυτη. Μπορεί να καταδείξει κάτι, δεν μπορεί να το πει στην ολοκληρία του. Η γνώση δεν εξαντλείται ποτέ στην κατανόηση. Βέβαια, σήμερα ο πολιτισμός μας, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, όλη η οργάνωση της ζωής μας, είναι θεμελιωμένη πάνω στην άρνηση όσων είπα ως τώρα. Είναι θεμελιωμένη πάνω στο κόγκιτο του Ντεκάρτ. Κόγκιτο έργο σου. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Στην Εκκλησία αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει, και όχι μόνο στην Εκκλησία, και στην τέχνη, τολμώ να πω, και στην πολιτική, στον κοινωνικό βίο. Αυτή η ταύτιση σκέψης και ύπαρξης κρύβει μόνο απανθρωπία, δηλαδή επιτρέπει να κωδικοποιούμε συμπεριφορές, να ταξινομούμε πεπιθήσεις και ανάλογα αυτές που μας αρέσουν να τις προβάλλουμε, τις άλλες να τις καταδιώκουμε. Μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Μάλιστα. Έχετε πει πως η γέννηση του Χριστού αναιρεί τον χρόνο και την ιστορία. Θα θέλατε να μας το αναλύσετε λίγο? Ναι, να λοιπόν. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αναλυθούν με τη σκέψη. Συνήθως με τη σκέψη τα οριοθετούμε, δηλαδή τα βάζουμε ως στόχο. Και ξεκινούμε μια πορεία προσωπική και μακρά και επίπονη για να συγκροτήσουμε μια σχέση με το ζητούμενο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ποτέ η οντολογία, η θεολογία, ποτέ δεν μπόρεσε να κωδικοποιηθεί σε αξιωματικές αρχές. Ξαναλέω, διότι δεν χωράει περιγραφή.
δεν μπορούν δεν μπορεί να καταδυθεί μαρτυρία εμπειρική. Εμείς όμως είμαστε συνηθισμένοι σήμερα στον πολιτισμό που ζούμε, τα πάντα να θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε εμπειρικό προσβάσιμα. Δηλαδή να είναι κατανοητά, απτά, συγκεκριμένα, επαληθεύσιμα. Νομίζω ότι αν δεν κατανοήσουμε ότι στο χώρο της μεταφυσικής, όπως την λέμε, εάν εμφυλοχωρήσουν τέτοιοι παράγοντες, τέτοιες απαιτήσεις, το παιχνίδι είναι χαμένο. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαντήσουμε στα ερωτήματα που γεννιόνται. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουμε αντίκρισμα εμπειρίας. Ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, μπορεί κανείς, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει, ένα παιδί ερωτευμένο, μπορεί ποτέ να πει τον έρωτά του. Ποτέ. Θα πει κάποιες εικόνες, κάποιες αναλογίες, κάτι το οποίο να απηχεί, να είναι αμυδρόν απήχημα του βιώματός του. Αλλά αυτόν τον δικό του έρωτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί να τον χωρέσει η γλώσσα. Αν δεν έχουμε αυτή την αρχή μπροστά μας, τότε δεν θα καταλάβουμε ποτέ τίποτε από αυτό που συμβαίνει στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία δεν κατανοούμε όπως κατανοούμε μια ιδεολογία ή μια ηθική ή κάποιες προστακτικές. Στην Εκκλησία μετέχουμε σε μια σχέση ή, αν θέλετε, ακόμα πιο επιφυλακτικά, θέλουμε να μετάσχουμε σε μία σχέση. Διαισθανόμαστε ή έχουμε, γεννιέται μέσα μας η ανάγκη να γνωρίσουμε την αιτιώδη αρχή του υπαρκτού. Αλλά αυτό δεν μπορούμε ούτε με το πείραμα, ούτε με την παρατήρηση, ούτε με το μαθηματικό λογισμό. Χρειάζεται η εμπειρία της σχέσης. Γι' αυτό και σήμερα είναι δυστυχώς φοβερό το τείχος που μας χωρίζει από την δυτική θεολογία, κυρίως την προτεσταντική, η οποία ακριβώς εξέφρασε όλη την αναζήτηση του ανθρώπου στον χώρο της μεταφυσικής, με κατηγορίες οι οποίες ελέγχονται από τη λογική. Μπορείς να τις κατανοήσεις, μπορείς να τις δοκιμάσεις, μπορείς να τις βάλεις υποδοκιμασία δηλαδή, αν στέκουν ή δεν στέκουν. Εάν δεν βγούμε από αυτό το επίπεδο, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ τίποτα. Συγγνώμη που το λέω τόσο αφοριστικά, αλλά καταθέτω κι εγώ αυτό το οποίο έχω καταλάβει. Ναι, και είναι σαφής αυτή όλα να υπόκειται σε πείραμα και σε επαλήθευση με τη θεωρία της επιστήμης, ας πούμε. Πώς γίνεται να καθαρίσουμε το στάβλο της Βηθλέμ? Υπάρχει κάποιο μυστικό για να το αποφύγουμε, να αποφύγουμε την νοησιαρχική θρησκειοποίηση και τα γλυκερά ψυχολογήματα και να ψηλαφίσουμε τον Θεό εραστή και όχι χωροφύλακα του ανθρώπου? Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρει την απάντησή του στα όσα είπαμε από τώρα. Υπάρχει κάποιο μυστικό, κάτι που πρέπει να προσέξουμε? Είμαστε φτιαγμένοι έτσι από την κουλτούρα μας, από την παιδεία μας. Να βάζουμε ένα πρέπει. Πρέπει κάτι να κάνω για να φτάσω σε αυτή τη γνώση. Τι οδό να ακολουθήσω? Κάποιες συνταγές, κάποια καθοδήγηση, κάτι. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι ο δυτικός χριστιανισμός έδωσε την πρώτη σημασία στο κήρυγμα. Το κήρυγμα όχι ως μαρτυρία μιας εμπειρίας, αλλά ως δυνατότητα η νόησή μας, η ατομική μας νόηση, να φτάσει να προσλάβει το γνωστικό αντικείμενο. Αλλά σε περιπτώσεις ακόμα και σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, αυτό είναι αδύνατο. Εάν προσπαθήσετε να εξηγήσετε σε έναν τρίτο άνθρωπο γιατί αγαπάτε τα παιδιά σας ή γιατί αγαπάτε τη γυναίκα σας ή γιατί ο πατέρας σας ήταν για εσάς ένας θησαυρός, ό,τι και να τους πείτε, είναι εκτός πραγματικότητας. Δυστυχώς, αν δεν το λάβουμε αυτό υπόψη, φοβούμε ότι θα παραδέρνουμε έξω από την Εκκλησία. Η Εκκλησία αυτό που μας προσφέρει
δεν είναι απαντήσεις. Είναι απλώς έρχου και είδε. Όπως απάντησε ο μαθητής όταν του ζήτησα, ποιος ήταν, που του ζήτησα να δει το Χριστό. Βρήκαμε το Χριστό, λέει. Έρχου και είδε. Ο Θωμάς. Ναι. Έλα να δεις. Το λέω τώρα απλοϊκά και δασκαλιστικά, αλλά είναι θεμελιώδες, είναι πελώριο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Ξαναλέω, επειδή όλη μας η ζωή σήμερα είναι οργανωμένη στην αντίθετη άποψη. Μεγαλώνουμε με αυτόν τον τρόπο, σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, νιώθουμε με αυτόν τον τρόπο. Και τι προσπάθειες γίνονται από τις εκκλησίες πάνω σε αυτή την, συγχωρέστε με να την πω, λαθεμένη κατεύθυνση. Κατηχητικά σχολεία από την παιδική ηλικία, τα οποία μαθαίνουν στα παιδιά τι. Δεν τα εισάγουν σε ένα κόσμο, σε μια εμπειρία ενός γεγονότος γιορτής, ας πούμε. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. 2000 χρόνια Χριστούγεννα, κάθε χρόνο ανεπαίσθητα και ανεπίγνωστα η κατακλυσμική αίσθηση της χαράς. Γιατί γιορτή τα Χριστούγεννα, ποια έκρηξη αρχικής χαράς παγιώθηκε στην τακτή επανάληψη και γιατί κάτω από την συμβατική τυποποίηση να ασπεριπάντονται το αδιόρατο ρίγος στις ψυχές, κάτι σαν φτεροκόπημα έρωτα. Ναι, νομίζω ότι η ερώτηση ήδη περιγράφει και την απάντηση. Λέμε Χριστούγεννα και δέστε τι γίνεται γύρω σας και φαντάζομαι παντού και στην Αμερική όπως και σε όλες τις χώρες που έχουν χριστιανικό πληθυσμό κατά το μάλλον ήτον. Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιατί έχει περιθώρια για απουσία από την εργασία, από την καθημερινή υποχρέωση εργασίας. Είναι αργία δηλαδή. Έχουν επικρατήσει κάποια έθιμα να ανταλλάσσουμε δώρα, να πάμε στα μαγαζιά, να ψωνίσουμε, να στολίσουμε το σπίτι. Όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν από μια βίωση χαράς, γιορτής. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μπορεί και ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Δηλαδή να υπάρξει με τον τρόπο, τον ελεύθερο από χώρο, χρόνο, φθορά και θάνατο. Αλλά αυτό το άγγελμα, αυτή την επαγγελία που συνιστά γιορτή, εορτάζουμε, μας μεταγγίζεται χαρά. Αυτό το πράγμα δυστυχώς, αν δεν είμαι υπερβολικός, έχει μαραθεί με τα χρόνια και τους αιώνες. Έχει ατονίσει, έχει φθαρεί. Και σήμερα βλέπετε τι είναι, τι όργιο γίνεται στη διαφήμιση των εμπορικών προϊόντων, πώς έχουν καθιερωθεί ορισμένες καταναλωτικές ευοχίες, οι οποίες σιδηρούν ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας, θα τολμούσα να πω. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα Χριστούγεννα της Εκκλησίας. Ευτυχώς ακόμα έχουμε αυτή τη δωρεά, το λέω τουλάχιστον για μας τους Έλληνες, να πηγαίνουμε στην Εκκλησιά τη νύχτα και να ακούμε αυτή την ποίηση που αφορά στη γέννηση του Χριστού και να εφρενόμαστε τουλάχιστον από την ποίηση. Τουλάχιστον από την ομορφιά που αναδίνουν αυτοί οι στίχοι. Αλλά όμως είναι ένα πολύ μεγάλη δυσκολία, ένα βουνό κυριολεκτικά που πρέπει να μετακινηθεί από προκαταλήψεις, από δεδομένα στερεότυπα, από πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή και το θάνατο. Άρα καμία σχέση με το τι είναι η αληθινή ύπαρξη, αν μπορεί να υπάρξει ελευθερία από το θάνατο. Άρα, επειδή έχω και εγώ το μικρόβιο του συγκεκριμένου, νομίζω ότι το πιο καρποφόρο πράγμα θα είναι να μην θέτουμε ερωτήματα κατανόησης της γιορτής. Απλώς να ακολουθούμε τις πρακτικές της χαράς που προσφέρει η γιορτή. Μη με παρεξηγήσετε, εννοώ
από τα ωραία εδέσματα και τα γλυκίσματα, και τα οποία βέβαια να κατορθώσει κανείς να τα δει σαν δείγματα μιας χαράς για κάποιο πολύ μεγάλο γεγονός. Για την ελευθερία. Επόμενο ερώτημά μου. Μέσα σε όλα αυτά, στα πρόσωπα, τα προσωπία ραγίζουν, όπως έχετε πει κι εσείς. Χαμόγελα είναι αυτιασίδωτα, οι ευχές, τα δώρα για τους αγαπημένους και φαίνεται ότι η γιορτινή μέρα ανθρωπεύει τους ανθρώπους. Βρίσκουμε στα πρόσωπα την ευαισθησία του παιδιού, δίχως ντροπή και δίχως έλεγχο. Η τρυφερότητα της γιορτής σε μια ασήμαντη χειρονομία στοργής στην έγνοια για ένα δώρο που θα αρέσει. Δογμές εξόδου σε αποκαλυπτική γνησιότητα, κάτι σαν επιστροφή στο πρώτο καρδιοχτύπη του έρωτα, στην πρώτη λαχτάρα αυτοπροσφοράς. Μήπως όλα τούτα είναι ένας φάρος για την αληθινή χριστιανική ζωή? Νομίζω ότι είναι ένας δρομοδείχτης. Είναι μια ένδειξη. Ότι αυτές οι πρακτικές, που είναι προϊόντα μιας εμπειρίας αιώνων, νομίζω ότι έχουν το χάρισμα, τη δυνατότητα να σε οδηγετούν, να σε οδηγούν στη γεύση της χαράς της γιορτής. Και μακάρι στις εκκλησιές το κήρυγμα να έχει αυτό το ρόλο, αυτή την αποστολή. Να μας θυμίσει ότι δεν την κατέχουμε τη χαρά. Την περιμένουμε και την προσδοκούμε ως δώρο, ως χάρισμα. Νομίζω ότι έδωσα το παράδειγμα μιας αληθινής αγάπης ως έρωτα, που δεν τελειώνει σε χαζοχαρούμενες εφορίες που νιώθουμε. Αλλά ο αληθινός έρωτας γεννάει ένα είδος χαράς που δεν μας το δίνει τίποτε άλλο. Το γεννάει η ετοιμότητα της εξόδου από το εγώ και της αυτοπροσφοράς. Αλλά και αυτό δεν κατανοείται, βιώνεται. Αν απλώς κατανοείται, δεν σημαίνει τίποτα. Γι' αυτό και τις ωραιότερες σελίδες για τον έρωτα τις έχουμε διαβάσει στην ποίηση, στην λογοτεχνία. Δεν τις διαβάζουμε σε συνταγές και καθοδήγηση. Ναι, απλά αυτό που ήθελα να δείξω και νομίζω φάνηκε είναι ότι με τη συνήθεια χρόνο μετά το χρόνο χάνεται κάπου το μεγαλείο και όλοι αυτοί, ενώ παρόλα αυτά υπάρχει, ενώ χάνεται με κάποιον τρόπο, από την άλλη κάπου το σιγοβλέπεις έτσι σε χαμόγελο, στη ζεστασιά του κλίματος μεταξύ των μελών της οικογένειας, κάπου υπάρχει και κάπου χάνεις το μεγαλείο, το ότι ένας θεός, όπως λέγαμε ο αχώρητος θεός, ενσαρκώθηκε από αγάπη για τον άνθρωπο. Ακριβώς. Αυτό το μεγαλείο είναι ασύλληπτο, δηλαδή, και να προσπαθήσεις, όπως είπατε, δεν μπορείς να το χωρέσεις σε λέξεις. Ούτε να του αποδώσεις χαρακτηρισμούς. Νομίζω όλα τα ουσιώδη της ζωής έτσι είναι. Πολύ περισσότερο το κατεξοχήν ουσιώδες και πρωταρχικό, που είναι ένας φωτισμός της αιτίας και του σκοπού. Αυτή την ανάγκη την έχουμε από τη φύση μας, θα τολμούσα να πω, από τη λογική μας φύση, την έχουμε μέσα μας. Ένα προσδιορισμό αιτίας και σκοπού. Και έρχεται η Εκκλησία να ανταποκριθεί σε αυτό όχι με πληροφορίες, όχι με δογματικές αποφάνσεις, αλλά με μια χειραγώγησή μας στον χώρο των σχέσεων, δηλαδή της αγάπης, της αυθυπέρβασης. Αυτό που γεννιέται μέσα από μια σχέση αγάπης δεν λέγεται, ούτε ορίζεται ποτέ ως καθήκον ή ως εντολή. Και όπως έχετε πει στο παρελθόν πολύ νομίζω ωραία, αυτή η αγάπη είναι που έχει δώσει και το μεγαλείο στην τέχνη, στους ύμνους. Νομίζω όλα αυτά είναι προϊόν αγάπης προς το Θεό και βλέπεις μετά το μεγαλείο να μεταφράζεται σε τέχνη. Έτσι είναι. Βέβαια, στη γλώσσα της έκφρασης δανείζεται η γλώσσα, εικόνες, παραστάσεις, νοήματα από εμπειρικά βιώματα όλων. Και έτσι κατορθώνουμε και γιορτάζουμε όλοι μαζί
τραγουδάμε κάτι, το οποίο δεν είναι απλώς μια συναισθηματική εκτόνωση, αλλά μας συντονίζει σε μια κοινή αναφορά στα βιώματά μας ή σε αυτό που θα μπορούσαν να γίνουν βιώματά μας. Νομίζω ότι αυτή είναι και η κοινωνία αγάπης που έχει περιγράψει ο Ντοστογεύσκη, δεν νομίζετε? Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Είναι περισσότερη χαρά του Πάσχα ή περισσότερη χαρά του Χριστουγέννου? Δεν μπορώ να κάνω αποτίμηση, ομολογώ, γιατί είναι ένα ποσοτικό ένα ερώτημα που αφορά την ποσόστοση. Είναι αλήθεια, αυτό λένε όλοι, ότι η Δύση έδωσε μια έμφαση στα Χριστούγεννα, στην σάρκωση του Θεού, και αυτό ίσως θα ήθελε μια ειδικότερη μελέτη, γιατί έδωσε αυτή την έμφαση, ενώ όλη της η δομή σκέψης και ο τρόπος σκέψης είναι συνήθως ορθολογικός. Να τολμήσω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι δομική διαφορά στις κοινωνίες μας. Εδώ γιορτάζουν μόνο τα γενέθλια. Δεν έχουν ονομαστικές εορτές, ενώ εμείς σαν στις ονομαστικές εορτές είναι η εορτή του θανάτου του Αγίου, ο οποίος μετέβη εις Χριστού κοινωνία. Ενώ η δυτική είναι μόνο η γέννηση που έχει στην ουσία επίκεντρο το εγώ σου, που είναι κάτι που είναι μια έκρηξη χαράς, αλλά αφορά το εγώ σου, το ότι έρχεσαι στον κόσμο. Ναι, εγώ εμένα, άκουγα από παιδί ότι γιορτάζουμε τη γενέθλια, δεν γιορτάζουμε γενέθλια οι Ορθόδοξοι, γιορτάζουμε την εορτή του Αγίου, το οποίο φέρουμε το όνομα, ή του γεγονότος που φέρουμε το όνομα. Γιατί? Γιατί γιορτάζουμε ένα ακόμα σημάδι από την απελευθέρωση από το θάνατο. Η διαιώνιση της παρουσίας και της σχέσης με τους Αγίους μπορεί φέβαια να είναι ένα βιολογικό ταμπού για κάποιους ανθρώπους, αλλά η ακρεφνή της εκφορά είναι ένα κατόρθωμα πληρότητας σχέσης. Το να φέρεις το όνομα ενός Αγίου, αυτό σου δημιουργεί ένα δεσμό μαζί του άλλου τύπου, πέρα από την κατανόηση. Με την ευχή λοιπόν να ψηλαφίσουμε αυτή την υπέρβαση στο δίχως όρια παρών της αγαπητικής κοινωνίας. Εφραίνεστε λαοί, ουρανία γαλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη, Χριστού γεννηθέντος. Καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και κάθε ευλογία. Να είστε καλά. Πολύ ευχαριστώ.